Θα δούμε αν έχει αυτή την τόλμη, βλέποντάς το να ετοιμάζεται το βράδυ. Κρατής! Έρχομαι τώρα. Παρουσιάσου στην κουζίνα σου. Κοίταξε, έχω και, νιώθω και ένα δέος έτσι εδώ πέρα, είπαμε, είναι άβατο. Πες, μη φοβάσαι, λοιπόν. Πάμε να κάνουμε το ρεκτικό που σου είχα πει, το μεσογειακό. Είναι πάρα πολύ απλό, πολύ γρήγορο, γιατί δεν έχει και αρκετό χρόνο για να πας μετά στο εστιατόριο. Τώρα, θέλω να δεις προσεκτικά πώς θα τα κόψω. Ωραία, κόβω τις δύο άκρες πρώτα. Τόσο ψηλά. Ναι, δεν είναι δύσκολο. Πάμε με λιτζάνα. Ναι. Κόβουμε τον ποπούλι. Εδώ. Το ποιον? Έλα τώρα που δεν κατάλαβε. Τα έχω αποστηθείς, ένα προς ένα. Θα σε δω μετά αν θα τα κάνεις, ρε, κανόνισε. Μόλις βάλεις όλα τα λαχανικά εδώ και τα πλώσεις, να τα ραντίσεις με λίγο πιπέρι, λίγο αλάτι και λίγο λάδι. Και το βάζεις στο φούρνο. Και μόνο που είμαι στην κουζίνα ζαλίζομαι, δεν μπορώ. Είναι πανεύκολο, πραγματικά είναι πολύ εύκολο. Βάζεις το τζίντζερ μέσα, αυτό είναι πάρα πολύ βέβαια, εσύ θα βάλεις λιγότερο. Όχι, βάλε, δεν πειράζει, εντάξει. Όχι, θα πεθάνει, θα κλαίει μετά η γυναίκα. Α, είναι τόσο δυνατό. Ανακατεύεται αυτό το πλάσμα. Θα πάρεις τα λαχανικά. Ναι. Πολύ λίγο λάδι για να πάρει γεύση. Εδώ το βγάζεις. Ναι. Αυτό ακριβώς θα τις ετοιμάσεις. Το θυμάσαι? Πάμε μάγειρα, πάμε, γιατί θα με πιάσει νευρασθένεια εδώ μέσα, δεν μπορώ άλλο. Ούτε κινέζικα βασανιστήρια να το κάναμε το στρατή. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα φάει εκεί μου απόψε. Έτοιμος, παιδιά. Πέρασε και ευχαριστώ πολύ, Λιλία μου. Μετά από αυτό πάμε για χρυσό σκούφο. Και μην ξεχνάς, στρατή μου, ότι το ταγκό, γιατί εγώ είμαι και χορευτής, το ξέρεις. Είναι η κάθετη εκτέλεση. Εκτέλεση, πες το. Μιας οριζόντιας επιθυμίας. Ξεχάσαμε να σου πούμε το βασικότερο. Μεγάλη ώρα έφτασε. Θα τα δούμε όλα απόψε στο loft σε απευθείας μετάδοση. Οι κάμερες καταγράφουν τα πάντα. Στρατή, κανόνισε να μας κάνεις ρεζίλι. Το νου σου. Για βάλε να δούμε. Νάτος ο Στράτος. Για να δούμε τι θα κάνει. Τι μέντε έπρεπε να φέρνει σαν τσάι του βουνίνα. Φασολάκια βλέπω να βράζει. Όχι. Τώρα τι κάνει τον καθαρισμό? Τώρα κάνει τον βρωμισμό. Έλα, στρατή μου, μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Κάνε αυτές τις κινήσεις που σου έλεγα. Κάνε αυτές τις κινήσεις του, μάθε. Ρε στρατό, έπρεπε να κάτσεις περισσότερο. Μάσκα, δεν την έβαλε τη μάσκα. Δεν κατάλαβε τίποτα από τι του είπες. Μη σε παρακαλώ. Από μέσα, δεν είναι δυνατόν. Εγώ του είπα θα βάλεις γκολ το βράδυ, εννοούσα σεξουαλικά. Και αυτός πήγε και έβαλε το εσώρουχο του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι βράκα. Πολύ ωραία, μια χαρά, Αλάκη. Είσαι καταπληκτικός. Πολύ ωραίο κομμάτι. Αχ, στρατή μου, κούκλος. Αχ, καλά, θα κόψεις κανένα χέρι. Όχι, ρε παιδιά, τα κόβει πολύ χοντρά τα λαχανικά. Εσύ αυτό είδες, δεν είσαι πως το πιάνει. Εσένα σε νοιάζει πως το κόβει. Εσύ παπουτσάκια θα φτιάξουμε την μελιτζάνα. Εμείς θα κρατήσουμε το πα και εσύ το υπόλοιπο. Έχει μια έκφραση αηδίας, δεν ξέρω πού πήγαινε. Να, αυτή. Ανάβει και τα κεριά. Και η αλήθεια είναι το σπίτι και το ντύσιμο σκίζουν. Γεια σας. Τι ωραία, ανοίγει την Κιμ. Κάτσε να δούμε την έκφρασή τη. Έγινε. Καλά είσαι. Καλά. Μπράβο. Καλώς ήρθες στο καινούργιο μας σπίτι. Άλλο σπίτι. Σ' αρέσει. Φανταστικά, πάρα πολύ ωραία. Ναι, σ' αρέσει. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τρελάθηκε. Κουκλίτσα όμως και η Κιμ. Της άρεσε της Κιμ. Λες μου, γιατί είμαστε έτσι παντικομένοι. Κι εγώ είμαι παντικομένοι. Γκαμπαλάντερ μπις. Έχεις πάρει όλο τον χώρο. Σούμε από εκεί πέρα. Τι ωραία. Κάτσε εκεί που είσαι από πάνω μου. Τέλεια. Το χρώμα, όπως βλέπεις, έχει αλλάξει στους τοίχους. Η Κιμ είναι στην κρεβατοκάμαρα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Στα παιδιά, ένα μέρο αρέσει πάρα πολύ. Δέστε τι έχω φτιάξει, δέστε τι έχω φτιάξει. Μα ποιος είσαι ο Μέρλος, είσαι. Μα ποιος είσαι. Συγκεκριμένη θέλει τον γαμοπύλα. Και τα παιδιά είναι σούπερ. Μπράβο, Γιώργο. Κυριακάκι το πιτσί, φίλε. Δόκτωρ Τζιβάγκο. Μπος αφήνει να ετοιμαστείς και ραντεβού στο καινούργιο μας σαλόνι. Ωραία, εντάξει. Έλα, βρε στρατή μου, δώσ' τα όλα. Το τσέρκι έπρεπε να βγάλει, ρε παιδιά, το πιο βασικό. Σου έχω ετοιμάσει ένα μικρό ορεκτικό. Εγώ το έχω φτιάξει με βάση τις οδηγίες που μου έδωσε ο Πάνος. Βγαίνεις. Βγαίνεις. Το είναι δικό σου. It's your time. Καλή όρεξη. Τελικά δεν ήταν και τόσο δύσκολο όσο πίστευα. Πάρα πολύ. Και το μαλλί είναι πολύ ωραίο. Το μαλλί σ' αρέσει, ναι, καλά. Ναι, καλά, ο τρίφωνας μιλάμε. Σ' αρέσει τη σκήμη. Α, τη αρέσει τη σκήμη. Ναι, ρε, άνοιξε ολόκληρο το πρόσωπο. Άλλοι να τα ακούνε, άλλοι να τα ακούνε. Α, λάμπη. Λάμπη τσαγματάρχης.
Έχω κλείσει ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Α, έχουμε συνέχεια. Τι λες, πάμε. Πάμε. Τέλεια. Φύγαμε λοιπόν. Τη Κιμ τη αρέσουν τα πάντα σήμερα το βράδυ, δεν βλέπει. Α, είναι καλό και με τα γυαλιά. Top Gun. Αρέσει το look. Top Gun. Tom Cruise με τρανσπαρόν γυαλί. Σου έκανα την κλάση. Έβαλα γυαλιά όπως βλέπεις. Λοιπόν. Τέλεια. Είμαι έτοιμος, μπορούμε να φύγουμε. Έχω κανονίσει και τα παιδιά να τα κρατήσει η μητέρα μου για απόψε. Η Λέα μου, το βρήκαμε τα καλύτερα γυαλιά μου. Ναι. Τα γυαλιά, ναι. Μπράβο, βρε παιδιά, τον σώσατε. Φτάσαμε εδώ, είμαστε. Ωραία. Πώς σου φαίνεται? Τέλεια. Α, παιδιά, στο Πασχανάλ την πήγε. Στο πολύ καλό εστιατόριο αυτό. Πού είναι αυτό? Στη Φιλοθέη. Ευχαριστούμε. Τι άντρα είσαι, στρατή μου. Πολύ ωραίο χώρο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και φοβερά διακοσμημένο. Καμίνησα να το κλείσω για εμά του δύο σήμερα μόνο. Πριβέ. Τέλεια. Τέλεια, Λιάν, που έχει στο σπίτι. Στην τσέπη μου τα έβαλα. Ναι, για να βάλω το να σου δει.